Ο Δήμος Κοζάνης, στο συνεταιριστικό βιβλιοπωλείο και εκδόσεις Παρέμβαση, διοργάνωσαν χθες εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, στη Γλέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια μίλησε ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, ενώ για το αν της δολοφονίας μίλησε τελευταία από γονός του, Ναταλία Καποδίστρια, η οποία και παρουσίασε ένα μονόπρακτο από τα κατά τερτσέτη απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη για τη συνάντηση του κυβερνήτη με τον Γιώργο Μαυρομιχάλη. Θέλω πραγματικά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και στον Δήμο Κοζάνης και στο συνεταιριστικό βιβλιοπωλείο και στο περιοδικό Παρέμβαση και στην ψυχή πίσω από εκεί, από όλα αυτά, από ό,τι κατάλαβα, του κ. Καμαριάδη, που επιτέλους μια τεράστια και γιγάντια φυσιογνωμία σαν τον Ιωάννη Καποδίστρια αρχίζει στην Ελλάδα πιο συστηματικά, έτσι, να αναδεικνύεται η σημασία του όχι μόνο από ιστορικής πλευράς ή σαν γεγονός, αλλά η σημασία του Καποδίστρια και του πνεύματος που τα 3,5-7 χρόνια καλλιέργησε στην Ελλάδα και διακόπη βίαιος, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και σηματοδοτεί. Ήταν ένας σηματορός, ο οποίος φαίνεται ότι στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός αργά αλλά σταθερά ξαναβρίσκει τα ίχνη του. Είναι μεγάλη τιμή η πρόσκληση που έλαβα από το συνεταιριστικό βιβλιοπωλείο, τον Δήμο Κοζάνης και τις εκδόσεις Παρέμβαση, να συμμετέχω στην εκδήλωση την απόψινή αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια. Εύχομαι να έχουμε αρκετό κόσμο και όσα θα υποθούν πραγματικά να ενδιαφέρουν και να προβληματίσουν. Είναι μεγάλη μου τιμή και σας ευχαριστώ.